Έχουμε αύξηση στο υλικό φορτίο των λιμάτων κατά 295%, το οποίο προεμηνεί τουλάχιστον μία σταθερότητα, μία αύξηση, εν πάση περιπτώσει, των κρουσμάτων, τα οποία κρούσματα παραμένουν πολύ ψηλά, περίπου στα 3.800 κρούσματα την εβδομάδα. Έχουμε αρκετές νοσηλείες στα νοσοκομεία μας, περίπου 100. Η κατάσταση είναι σχετικά ελεγχόμενη. Παρ' όλα αυτά, μέσα στο καλοκαίρι έχουμε ήδη μία πίεση που εκδηλώνεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα να προσέξουμε ιδιαίτερα, διότι επικρατεί η μετάλλαξη όμικρον 5, η οποία φαίνεται να δίνει βαριά συμπτώματα σε κάποιους ασθενείς, ειδικά όσοι έχουν προβλήματα υγείας, χρόνια νοσήματα, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί ουσιαστικά δημιουργεί την ανάγκη νοσηλιών σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες, ειδικά άνω των 60. Η σύσταση λοιπόν είναι για τους άνω των 60 με χρόνια προβλήματα υγείας να κλείσουν το ραντεβού για την τέταρτη δόση και να μην αναμείνουν τη δόση του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, γιατί μπορεί να αργήσει. Σαφώς τα μέτρα ατομικής προστασίας, μάσκα στους εσωτερικούς χώρους και σε χώρους συνωστισμών. Και από όλους τους πολίτες, αρκετή προσοχή στις κοινωνικές επαφές, ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους, γιατί η όμικρον 5 είναι ιδιαίτερα μεταδοτική και έχει κάποια συμπτώματα τα οποία είναι ιδιαίτερα. Δεν είναι σαν την όμικρον 1, όμικρον 2 που είχε ελαφρά συμπτώματα. Σε κάποιους ανθρώπους δημιουργεί την ανάγκη λήψης αντιοικών φαρμάκων. Αυτό πάντα σε συνεννόηση με το θεράποντα γιατρό. Θα πρέπει οποιοδήποτε έχει κάποιο σύμπτωμα να έχει την ετοιμότητα να διενεργήσει ένα τεστ αυτοδιάγνωσης για να μπορέσει να επικοινωνήσει με τον γιατρό του και να λάβει τις σχετικές οδηγίες.